υποβαθμίζει το βιωτικό επίπεδο και την καθημερινότητα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας και ειδικά των μισθωτών, των συνταξιούχων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ενώ αρχικά ξεκίνησε το κύμα της ακρίβειας από την ενέργεια, έχει περάσει πλέον στα βασικά τρόφιμα, στα βασικά αγαθά, που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί χτυπάει στον πυρήνα του βιωτικού επίπεδου της οικογένειας. Όλοι ξέρουμε που είναι η ακρίβεια. Ξέρουμε όμως πόσο έχει επηρεάσει τους πιο φτωχούς εργαζόμενους, πόσο τους έχει οδηγήσει στα επίπεδα της πραγματικής φτώχειας, τι μεγάλες ανισότητες έχουν προκληθεί. Μια πραγματική εικόνα για πού βρίσκεται το ελληνικό νοικοκυριό αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση και όλους αυτούς τους παράγοντες που πραγματικά έχουν φέρει σε πολλούς ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί παρά πρέπει οι μισθοί, αρχίζει ανομίας από τον κατώτατο μισθό, αλλά στη συνέχεια στο σύνολο των μισθών να πρέπει να αυξηθούν, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η απώλειά τους από την ακρίβεια και για να μπορέσει να στηριχθεί το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Υπό τις παρούσες συνθήκες και με τα όσα συμβαίνουν παγκόσμια αλλά και τοπικά, πιστεύετε ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε τον κατώτατο μισθό στο 826 που είπατε εσύ? Το 826 αποδεικνύεται επιστημονικά. Δεν είναι ένας θελισμός όπως κάνουν τα κόμματα, είτε τα συμπολιτευόμενα είτε τα αντιπολιτευόμενα, που λένε ανέξοδα ένα ποσό μιας και δεν πληρώνουν αυτά. Οι εργοδότες πληρώνουν και οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι η δυναμική όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή παρά την κρίση στην ελληνική οικονομία, οι καλές επιδόσεις, έστω και αν βοηθήθηκαν και από τον πληθωρισμό δημοσιονομικά του προηγούμενου έτους, και η διαφαινόμενη λίανση κάποιων εξωγενών παραγόντων, νομίζω ότι θα αρχίσουν να αποτελούν παρελθόν. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τίτλο «Κρίση κόστου ζωής και ελληνική οικονομία» που πραγματοποίησε στο Ηράκλειο το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, καταδείχθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη να θωρακιστεί η εργασία και να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπήρχαν και των κλαδικών συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι περισσότερες από 25 σε ισχύ, έτσι δεν είναι? Εγώ θα σας πω ένα άλλο ποσοστό που είναι πολύ πιο σημαντικό. Το ποσοστό προστασίας των εργαζομένων από κλαδική σύμβαση βρίσκεται περίπου στο 25-26%, που είναι ένα από τα πιο χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα υπάρχει μια σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι θα πρέπει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το ποσοστό να ανέλθει περίπου στο 80%. Αντιλαμβάνεστε πόση σημαντική δουλειά και παρέμβαση πρέπει να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση.